του παρατηρητηρίου τρίτης ηλικίας, τον κύριο Δήμο Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αγαπητού. Καλημέρα. Λοιπόν, δύο θέματα χθες που ήθελα να μιλήσουμε μαζί. Το έκανα για δύο λόγους. Πρώτο και κύριο είναι οι μέρες των Χριστουγέννων τώρα. Και ξέρουμε ότι τα άτομα τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε οίκους ευγυρίας, δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις. Να δούμε πώς θα περάσουν αυτές τις γιορτές. Και από την άλλη, έχουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο με τα κρούσματα στις οίκους ευγυρίας, που δυστυχώς πολλές φορές οι ηλικιωμένοι αυτοί άνθρωποι καταλήγουν επειδή εμολύνθηκαν από την COVID-19. Δυστυχώς υπάρχει, όπως το είπε και ο προηγούμενος σας καλεσμένος, πολύ μοναξιά. Έχει πάρα πολύ καιρό από το Μάρτιο που στηρίζουμε ψυχολογικά πάρα πολλούς ηλικιωμένους που λόγω του κορονοϊού και λοιπά έχουν μείνει κλειδωμένοι στα σπίτια τους. Ιδιαίτερα αυτοί των ενίκων των οίκων ευγυρίας που έχουν πληρώσει πάρα πολύ βαρύ τίμημα αυτή την περίοδο. Αυτό που πρέπει να γίνει στα γηροκομεία αυτή τη στιγμή, ώστε να περάσουν κάποιες ευχάριστες στιγμές οι αυτοί που θα μείνουν μέσα ουσιαστικά, είναι να δημιουργήσουν δραστηριότητες, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, να τους έχουν απασχολημένους, να φύγει το μυαλό τους από όλο αυτό το κακό. Γιατί ανοίγοντας την τηλεόραση καθημερινά, γιατί δεν έχουν άλλες ασχολίες να κάνουν. Κάθονται μπροστά στην τηλεόραση και βλέπουν όλη αυτή την πορεία της πανδημίας και οι περισσότεροι είναι πανικοβλημένοι, είναι τρομοκρατημένοι. Γι' αυτό είχαμε ζητήσει και εμείς από το Υπουργείο Υγείας να ενταχθούν στις ομάδες ελέγχου και ψυχολόγοι ώστε να αξιολογούν την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων που διαμένουν σε αυτές τις στέγες. Για να δούμε πώς θα περάσουν. Είναι ιδιαίτερα Χριστούγεννα, ιδιαίτερες γιορτές αυτές. Και όσον αφορά για τα κρούσματα που υπάρχουν στην κοινότητα και μεταφέρονται στο γηροκομείο από το προσωπικό των γηροκομείων, αφού δεν υπάρχουν επισκέψεις, αν δεν καταλάβουμε επιτέλους, κυρία Αγαπητού, ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνοι τους μέσα στις εντατικές, και αν δεν βάλουμε να μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους, ο ιός θα εξακολουθήσει να παραμείνει στην κοινότητα. Αφού δεν προσέχουν. Βλέπετε ότι και με τα μέτρα αυτά έχουμε σχεδόν 300-400 κρούσματα την ημέρα. Κάποια από αυτά θα μεταφερθούν στα γηροκομεία. Ναι. Δέχεστε εσείς, παράδειγμα, ο οδηγός σας, πατέρας, η δική σας μάνα ή ο παππούς, η γιαγιά, να εξαρτώνται από τον κάθε ανεύθυνο που δεν παίρνει τα μέτρα του, αν θα ζήσει ή αν θα ταλαιπωρηθεί? Εγώ δεν ανέχομαι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να λένε καλά πόσα χρόνια θα ζούσε. Αυτό που λέγεται πάρα πολύ και όχι απλώς εκνευρίζομαι. Δηλαδή με φέρουν στα όρια τέτοιου είδους μηνύματα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν νοσήσουν και είναι σε σοβαρή κατάσταση και φύγουν, φεύγουν μόνοι τους. Φεύγουν μόνοι τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που ούτε οι δικοί τους άνθρωποι μπορούν να παρευρεθούν για να πούν το τελευταίο αντίο, γιατί ενδεχομένως δεν είναι και αυτοί θετικοί στον ιό και να πρέπει να βρίσκονται στο σπίτι. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Και αυτή παράλογη άποψη αρκετών που διατυπώνεται και την βλέπουμε και τη συναντάμε συχνά. Ακριβώς. Και επειδή είμαστε πολύ ενεργοί στα μέσα μαζικής δικτύωσης, ώστε να ενημερώνουμε τον κόσμο για τα μέτρα, να τους προτρέπουμε να προσέχουν κλπ., το βρυσίδι που τρώμε και τον μπούλινγκ που τρώμε διαδικτυακά είναι άνευ προηγουμένου. Και αυτό που λέτε, ναι, ήταν 85 χρονών, πού ήταν να πάει? Να πάει 100. Γιατί να μην πάει? Ποιος είσαι εσύ, κύριε, που θα καθορίσεις πόσο θα ζήσει ο άλλος? Ναι. Και τα δικαιώματα σου σταματούν εκεί που αρχίζουν το άλλο. Αυτό δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Επίσης, αυτό που ακούγεται τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν έχετε κάποια απάντηση. Ακούγονται πάρα πολλά ότι τέλος πάντων ανακοινώνεται ότι η τελική αιτία θανάτου είναι η COVID-19 και λένε ότι την άλλαξαν, ας πούμε, και ότι έπεισαν και τους συγγενείς για να την αλλάξουν. Δεν ξέρω αν το έχετε και αυτό στα υπόψη σας. Το έχουμε στα υπόψη μας. Είναι μεταξύ των άλλων εκατοντάδων θεμάτων συνωμοσιολογίας και για τα τσιπ και για τα εμβόλια κλπ. Και ελπίζω τώρα με τον εμβολιασμό να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Γιατί μας παίρνουν στο παρατηρητήριο και μας λένε ότι, ξέρετε, ακόμα και στα γηροκομεία ορισμένοι φροντιστές
που είναι στην πρώτη γραμμή, αρνούνται να προχωρήσουν να βάλουν το εμβόλιο. Mm-hmm. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Προσωπικά εγώ, για να κάνω την εργασία μου, ταξιδεύω στο εξωτερικό. Αύριο, αν μου πούνε οι αερογραμμές ότι, ξέρεις κύριε, για να σε βάλω στο αεροπλάνο πρέπει να βάλεις το εμβόλιο, τι θα κάνω? Δεν θα το βάλω, θα χάσω τη δουλειά μου. Εκεί είναι υποχρεωτικό βεβαίως, αλλά κανένας δεν... Εκεί είναι υποχρεωτικό. Ναι. Άρα στα ιδρύματα, ναι, τα ιδρύματα τουλάχιστον εκεί που είμαστε στην... Αν μπει ο κορονοϊός στη φωλιά, μπορεί να έχουμε θανάτους, ανυποψία στον ανθρώπο. Δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικός. Ακριβώς. Γι' αυτό βάζουμε μια παράμετρο. Mm-hmm. Άρα στα άτομα της πρώτης γραμμής, νοσηλευτές, φροντιστές, προσωπικών χειροκομείων, έπρεπε αυτό το πράγμα να είναι υποχρεωτικό. Ναι, εντάξει, αν λέμε για προσωπική ελευθερία, αυτός που μένει εκεί και έχει υποκείμενα νοσήματα και δεν είναι 90, δεν είναι 80, είναι 60 χρόνων. Ναι. Δικαίωμα. Καταλαβαίνω με ποια έννοια το λέτε. Βεβαίως, εντάξει, για να μην προκαλέσουμε και αντιδράσεις τώρα που είπαμε ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, σίγουρα αυτό δεν τίθεται θέμα, γιατί δεν υπάρχει ούτε καν. Δηλαδή, στους νόμους μας και στο Σύνταγμά, ναι, μας, τα εμβόλια δεν είναι υποχρεωτικά. Ναι, ακριβώς. Αντιλαμβάνομαι όμως αυτό που λέτε, ότι θέλετε ουσιαστικά να επισημάνετε ότι είναι ανάγκη να προσέχουμε όλοι, να τηρούνται τα μέτρα. Και σίγουρα αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή και επιθυμούν να εμβολιαστούν είναι και αυτοί που θα εμβολιαστούν πρώτοι. Χθες, μιλώντας μαζί με την κυρία Καλακουτά από την Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών, ναι, μου είπε ότι έχουμε θετική ανταπόκριση τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ωραία. Θα δούμε τι θα γίνει και την Κυριακή. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικούς τους στους οίκους ευγυρίας και ξέρουμε ότι αυτές τις γιορτές δεν μπορούμε ούτε να πάμε, ούτε να τους δούμε λίγο. Πώς μπορούμε να έρθουμε κοντά τους? Επαφιέται στα γυροκομεία, αν τηρούν σωστά τα πρωτόκολλα, γιατί υπάρχει και ένα θέμα τήρησης των σωστών πρωτοκόλλων. Ναι. Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιους χώρους ώστε με πλήρη ασφάλεια να μπορούν τουλάχιστον να μιλήσουν. Mm-hmm. Να μιλήσουμε κάτι. Υπάρχει η χρήση της τεχνολογίας. Υπάρχουν tablets, computers που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να έχουν έστω μια επαφή online, ας το πούμε, με τους δικούς τους. Αλλά αν υπάρχουν οι χώροι, γιατί υπάρχει γυροκομεία που έχουν μεγάλους χώρους, ναι, ας τους χρησιμοποιήσουν, ας κάνουν ειδικές ρυθμίσεις, ώστε κάποιος να μπορεί να διδοτικώνται αυτές τις γιορτές. Ξέρετε ότι έχει από το Μάρτιο που αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα με ελάχιστες επισκέψεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι βαριά άρρωστοι. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι με Αλτσχάιμερ. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στο έλεος του Θεού χωρίς να έχουν μια επαφή. Δεν φτάνει ένα τηλέφωνο. Γι' αυτό προτρέπω τα ιδρύματα, ας είναι προσεκτικά, ας κρατούν τα πρωτόκολλα. Αν έχουν τη δυνατότητα, ας δημιουργήσουν ένα τέτοιο χώρο με τη σειρά. Ένας-ένας. Μάλιστα. Και το άλλο είναι ότι μπορούμε και εμείς να στείλουμε, να γράψουμε κάτι, κάποιες ευχές, να πάρουμε κάτι στους ανθρώπους και να τους παρακαλέσουμε τους υπευθύνους να το διαβάσουν αν υπάρχει οποιοδήποτε, έτσι για να νιώσουν ότι κανείς δεν τους ξέχασε. Αυτό γίνεται πολύ στο εξωτερικό, το έχουμε δει, το γίνεται για χρόνια τώρα. Ιδιαίτερα με τα παιδιά τους που μπορεί να είναι στο εξωτερικό και να μην είναι εκεί μαζί τους. Και εγώ θα κάνω και μια προτροπή και μια έκκληση στον κόσμο. Να μην λείπει κανένας από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και να φροντίσουμε να μην λείπει και κανένας μετά τις γιορτές. Ναι. Άρα, τηρούμε τα μέτρα στο μέτρο του δυνατού και έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να είναι ασυμπτωματικός και να κολλήσει έναν παππού, μια γιαγιά.